Λάκη μου, είσαι καλά? Όλα εντάξει? Ναι, είμαι καλά. Τι έπαθες? Τι έγινε? Συγκινούμε. Γιατί? Όταν βλέπω τόσο υπέροχες τσάντες. Μίλησέ μας. Και ζηλεύω. Για πες μας. Λοιπόν. Ξέρεις ότι αγαπώ τα φουλάρια και τα λοιπά, ειδικά ναι, όταν είναι πάνω σε αντίθεση με τα χρώματα που έχει η μπλούζα, το πουκάμισο και οτιδήποτε. Θα βγάλω στο πανωφόριο μου, ναι, σε παρακαλώ, αν μου επιτρέπουν και οι κύριοι. Σου επιτρέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και έτσι έπρεπε να σε δουν και οι συμπαίκτριές σου, γιατί αυτό είναι ένα άρτιο, υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Τονίζει ωραία τη γραμμή του σώματός σου και το βρίσκω παντοτινό. Δηλαδή, μια ωραία ριγέ μπλούζα, κάνε έκταση, ανάταση, δεν πάει. Όχι, άστα βρε, πλάκα. Όχι, θα κάνω, τι, και έτσι πάει και έτσι πάει, γιατί να μην κάνω. Ωραία. Άρα λοιπόν, να σε βάλουμε στα Γιάννενα να κάνεις τον τροχονόμο. Σφυρίχτρα, καπελάκι και πάμε. Έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ. Η τσάντα, πάρτε πάρε στο χέρι. Κρέμασέ τη, βάλτε όπου θέλεις γιατί είναι υπέροχη. Και το παλτό. Να πάρει το παλτό, εμένα είναι αυτό που μου κάνει λίγο να δικείται η φιγούρα. Ενώ μου αρέσει το χρώμα και σαν αντίθεση, κάτι είναι αυτό τέλειο, που μου την κάνει λιγάκι να στριμώχνεται. Καλοκαίρι χειμώνας. Ναι. Καταλαβες. Ακριβώς. Το θέλετε πιο πλούσιο, το κάνει αντίθεση με την μέσα εικόνα. Ναι. Άρα λοιπόν, τι ήθελε, μια πλεκτούρα τεράστια, ένα πράγμα τεράστιο σε πλεκτό. Ή θα ήθελε τελικά ένα παλτό, όχι στα χρώματα αυτά, δηλαδή να είναι μπέζι, μπλε ή κάτι, να είναι πιο πλούσιο παλτό. Mm-hmm. Εμένα όμως μου αρέσει η φιγούρα, παρόλο που κάνει λιγάκι έτσι καλοκαίρο και τα λοιπά. Ούτε ξέρω το κόνσεπτ, μάλλον το ξέρω, αλλά δεν θα πας για να πάρεις υφάσματα και να πάρεις τέτοια και τα λοιπά και όλα. Κουρτίνες και λοιπά. Κουρτίνες, ναι, 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 ναι. Τρία. Ευχαριστώ πολύ.